Εν μέσω γενικού blackout, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε σήμερα η χώρα με χιλιάδες κόσμου να δίνουν το παρόν στα συλλαλητήρια που οργανώθηκαν στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας. Σχεδόν δεν υπήρχε επαγγελματικός κλάδος που δεν απήργησε σήμερα. Σε αρκετές πόλεις τα καταστήματα έμειναν κλειστά, ενώ και οι αγρότες πήραν μέρος στις κατατόπους διαδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη, που το πρωί νέκρωσε από τις πορείες των συνδικάτων σε ειρηνικό κλίμα, δεν έλειψαν και τα επεισόδια έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Κουκουλοφόροι κινήθηκαν εναντίον του μπλοκ των οδοντιάτρων, ένας από τους οποίους είχε μαζί του τηλεκατευθυνόμενο αεροπλανάκι. Αγρότης επιχείρησε να ρίξει με το αγροτικό του αυτοκίνητο την πύλη του Υπουργείου. Εργαζόμενοι στα μεταλλεία Χαλκιδικής κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση με δακρυγόνα από κουκουλοφόρους στην οδό Εγνατία, ενώ αντιεξουσιαστές προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα στην οδό Τσιμισκή. Χρησιμοποιώντας ένα τρακτέρ, δύο αγρότες πλησιάζουν στην κεντρική είσοδο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και σκαρφαλώνουν στην καγκελόπορτα. Την ίδια ώρα, ένα άλλο τρακτέρ προσεγγίζει την πλαϊνή καγκελόπορτα του Υπουργείου, επιχειρώντας να εισβάλλει στο χώρο. Νωρίτερα, ένας εξαγριωμένος βιοτέχνης είχε επιχειρήσει να ρίξει με το αυτοκίνητό του τη μεγάλη καγκελόπορτα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Αν μπορούσαμε να μπούμε και ακόμα πάλι, αν μπορούσαμε να μπούμε, θα μπούμε μέσα. Περιμένουμε την Υπουργό να βγει έξω. Βέβαια, δεν ήθελα μόνο να μπούμε μέσα, ήθελα να χορέψουμε και πεντοζάλι, γιατί το ξεχάσανε οι κύριοι. Εμείς το ξέρουμε καλά το πεντοζάλι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και αν χρειαστεί, θα πάμε και παραπάνω. Δεν είμαστε βίαιοι. Ζητάμε τα δίκαια μας. Και τα δίκαια μας είναι η Ελλάδα που ξεπουλιέται. Και ξεπουλιέται γιατί κανένα δεν θα Από τη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο, δεν λείπει η ένταση όταν ομάδα κουκουλοφόρων επιχείρησε να παρισφύσει στη συγκέντρωση. Από τη συμπλοκή τραυματίζεται ένας οδοντίατρος, στον οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πίσω, πίσω! Πάμε, πάμε, αλέκρο! Στην οδό Εγνατία, ομάδα κουκουλοφόρων πέταξε δακρυγόνα και μολότοφ σε εργαζόμενους της Ελληνικός Χρυσός, οι οποίοι συμμετείχαν στο πανεργατικό συλλαλητήριο το ασφαλιστικό. Ξαφνικά κάποιοι 4-5 άτομα ήρθαν, μου γράψαν τον Ποφάνο από πίσω και δεν έρθαν να φάμε και ξύλο. Γιατί κάνουμε μια ειρηνική πορεία για τη δουλειά μας. Παρά τον ειρηνικό χαρακτήρα των διαδηλώσεων, καταγράφηκαν ζημιές στις προσώψεις συνολικά 5 καταστημάτων στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και της οδού Τσιμισκή. Ειδικότερα πρόκειται για γνωστό αρτό ζαχαροπλαστείου και 4 καταστήματα ενδυμάτων. Δράστες φέρονται ομάδες αγνώστων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της πορείας πέταξαν πέτρες και αντικείμενα στις βιτρίνες των καταστημάτων με αποτέλεσμα να σημειωθούν φθορές. Θα επιστρέψουμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, με επεισόδια συνοδεύτηκε η μεγαλειώδη συγκέντρωση των συνδικάτων στην Αθήνα. Τις ειρηνικές διαδηλώσεις στο κέντρο αμαύρωσαν προς το τέλος επεισόδια που σημειώθηκαν όταν κουκουλοφόροι κινήθηκαν στο Σύνταγμα εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Την ώρα που η κεφαλή της πορείας της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΗ έφτανε στο Σύνταγμα, άρχισαν τα παρατράγουδα. Κουκουλοφόροι ξέφυγαν από την πορεία και άρχισαν να πετούν βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών στην πλατεία Συντάγματος. Ακολούθησε κυνηγητό και πετροπόλεμος. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και κρότου λάμψης και οι κουκουλοφόροι έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Νωρίτερα, άγνωστοι επιτέθηκαν στον δημοσιογράφο του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Αθήνας, 984, Δημήτρη Πέρο, που κάλυπτε τις απεργιακές συγκεντρώσεις. Ο δημοσιογράφος, που δέχτηκε χτυπήματα σε όλο του το σώμα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Η διοίκηση του Αθήνα 984 κάνει λόγο για δολοφονική επίθεση δίπλα από το σημείο της οποίας βρίσκονταν παρατεταγμένες αστυνομικές δυνάμεις που δεν έκαναν απολύτως τίποτα, όπως αναφέρει, για να αποτρέψουν το περιστατικό. Εκτός από την καταδίκη της επίθεσης, η διοίκηση του σταθμού ζητά από τους αρμόδιους πιστικές εξηγήσεις για τη στάση της αστυνομίας, αλλά και για τις οφειλόμενες από μέρους τους ενέργειες για τον εντοπισμό των δραστών.
Να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό στον Παναγιώτη Κρινή και στην εκπομπή Δημότης Online η Γενική Διευθύντρια του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, Νόνη Καραγιάννη. Έχει χτυπηθεί, όπως γνωρίζετε, ο συνάδελφός μας, ο Δημήτρης Πέρος, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, δηλαδή την ώρα που έκανε τη δουλειά του. Κυρία Καραγιάννη, σε τι κατάσταση είναι ο συνάδελφός? Ο συνάδελφός θα νοσηλευτεί σήμερα, νοσηλεύεται ήδη στον Ερυθρό Σταυρό, για προληπτικούς λόγους βεβαίως. Χτυπήθηκε στο κεφάλι και στο πρόσωπο, όπως σας είπα, την ώρα που έκανε τη δουλειά του, από μια ομάδα κουκουλοφόρων, η οποία αποκόπηκε από το μπλοκ των αντιεξουσιαστών. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη σε μια από τις μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων. Χιλιάδες άτομα, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες και συνταξιούχοι, βγήκαν σήμερα στους δρόμους της πόλης διαμαρτυρώμενοι για το νέο ασφαλιστικό. Με παλμό και συνθήματα κατά των νέων ρυθμίσεων από τους διαδηλωτές, το συλλαλητήριο που οργάνωσαν το Εργατοϊπαλληλικό Κέντρο και η ΕΔΟΘ διαλύθηκε στην οδό Βενιζέλου νωρίς το μεσημέρι, λόγω των επεισοδίων που είχαν σημειωθεί νωρίτερα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού το πρωί δόθηκε έξω από το Εργατοϊπαλληλικό Κέντρο. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν μέλη του Εργατικού Κέντρου και της Ένωσης Δημοσιοϊπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα προωθούμενα μέτρα της κυβέρνησης σε ασφαλιστικό και φορολογικό. Η κυβέρνηση με τις πολιτικές που εφαρμόζει κατ' εντολή του κουαρτρέτου πλέον έχει φέρει την κοινωνία σε πλήρη έξαρση, σε πλήρη εγρήγορση, γιατί τα μέτρα αυτά που μας επιβάλλουν οχρεούν μπροστά στο mail χαρδούβελη. Η κυβέρνηση έταξε τα πάντα σε όλους, είχε μαγικές λύσεις και συνταγές. Αυτό που φέρνει με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και σημειώνει ότι θα ακολουθήσει και το φορολογικό αλλά και το μεσοπρόθεσμο μέχρι τα τέλη Μαρτίου, έχει συνεχίσει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας με μέτρα που επιβάλλονται ακόμη πιο σκληρά από τα προηγούμενα. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλη επιλογή, θα είναι συνέχεια στους δρόμους τους δύο αυτούς μήνες να προσπαθήσουν να μπλοκάρουν, να αποτρέψουν τα μέτρα αυτά που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Η κυβέρνηση, αντί να εφαρμόσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για ρήξη και ανατροπή με τους δανειστές και με τα μνημόνια, επέλεξε τη ρήξη στο εσωτερικό της χώρας με τους εργαζόμενους και την ελληνική κοινωνία και την ανατροπή των εργασιακών, ασφαλιστικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά σύσσωμε και οι άλλοι κοινωνικοί φορείς, δεν θα τους επιτρέψουμε. Θα τους σταματήσουμε. Στο τέλος εμείς θα είμαστε νικητές. Η σημερική απεργία είναι ένας γενικός συσσηκωμός σε αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, στο μνημόνιο το οποίο έχουν ψηφίσει και οι 300, οι οποίοι έρχονται σήμερα να διαχωρίσουν τη θέση τους, να πέσει το βάρος σε μερικούς, ενώ όλοι αυτοί οι 300 έχουν φτάσει στην κατάσταση στο απροχώρητο για τον ελληνικό κόσμο, για τον ελληνικό λαό. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν από νωρίς και περίπου 1.500 μεταλλορύχοι για να συμμετάσχουν στην πορεία διαμαρτυρίας. Οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία και σήμερα παρόντες, όπως παρόντες πάντα για το ασφαλιστικό και το εργασιακό, αλλά για ακόμη ένα λόγο. Την ανεργία που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έφερε στην περιοχή μας κλείνοντας το ένα εργοτάξιο. Εξυπηρετώντας μόνο την κομματική τους πελατεία, διώχνει αυτή τη στιγμή έχουμε ανέργους στην περιοχή μας. 50 εκατομμύρια ευρώ δίνουν οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία χρυσού σε ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά πρέπει να τα καταλάβει ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς και να πάψουν αυτές οι πολιτικές λιτότητα σε όλη την Ελλάδα. Οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν με πορεία στις οδούς Αγίου Δημητρίου, Ιασονίδου και Εγνατία. Εκεί οι διαδηλωτές χωρίστηκαν με τα μέλη του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου και της ΕΔΟΘ να συνεχίζουν προς την οδό Εγνατία και τα μέλη αριστερών οργανώσεων να συνεχίζουν προς την Εθνική Αμήνη και την Τζιμισκή. Οι διαδηλωτές σταμάτησαν έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και φώναξαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης. Αν και αρχικά η πορεία επρόκειτο να καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, λόγω των επεισοδίων που σημειώθηκαν εκεί, αποφασίστηκε οι διαδηλωτές να σταματήσουν στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Μαζική ήταν η συμμετοχή και των μελών του ΠΑΜΕ στις σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις. Περίπου 5.000 άτομα συμμετείχαν στην πορεία που ξεκίνησε από το άγαλμα του Βενιζέλου και κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Οι εκπρόσωποι του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου ζήτησαν άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό, χαρακτηρίζοντάς το σχέδιο λεμιτόμο για την κοινωνική ασφάλιση. Τώρα είναι η στιγμή που η αντίστασή μας αυτή του ΕΛΑΠΑ πρέπει να είναι και άμεση και διαρκής. Πρέπει να περάσουμε στην αντεπίθεση
γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από δρόμο του αγώνα. Η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πλατεία Αριστοτέλους είχε ως κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη συμμετοχή. Κάθε βήμα που κάνουμε δυναμώνει το λαϊκό μέτωπο ενάντια στο σύνολο της πολιτικής που εργολαβικά έχει αναλάβει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΛΑΕ να φέρει εις πέρας για λογαριασμό του μεγάλου κεφαλαίου και να συντρίψει την κοινωνική ασφάλιση και να μεταφέρει όλο το κατά αυτούς κόστος της πρόνοιας περίθαλψης της υγείας των όλων των ειδών των επιδομάτων στις τσέπες του μεγάλου κεφαλαίου. Περίπου 5.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στις 11 το πρωί στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης φυσικά και βρίσκει αντίθετους όλους εμάς τους μικρούς και αυταπασχολούμενους εμπόρους, επαγγελματίες, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές. Ξυλώνουν την κοινωνική ασφάλιση και η πριν και η τωρινή κυβέρνηση. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίδρασή τους ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία που κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Χωρίς αστικά λεωφορεία και ταξί έμεινε σήμερα η Θεσσαλονίκη. Ακινητοποιημένα είναι τα τρένα του ΟΣΕ, δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια, ενώ πτήσεις ακυρώθηκαν σε όλα τα αεροδρόμια. Βενζινοπόλες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, ιδιοκτήτες φορτηγών, γιατροί, φαρμακοποιοί, δάσκαλοι, καθηγητές και εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση συμμετείχαν στη σημερινή 24ωρη απεργία, αντιδρώντας στις προωθούμενες ρυθμίσεις για το νέο ασφαλιστικό. Κλειστά παρεμείναν πολλά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη μετά το κάλεσμα που απίφθινε ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Βιοτέχνες, επαγγελματίες, πρατηριούχοι και ιδιοκτήτες ταξί πραγματοποίησαν το πρωί πορεία με επαγγελματικά οχήματα κατά μήκος των βασικών οδικών αρτηριών της Θεσσαλονίκης, με σημείο εκκίνησης στο κτίριο της Περιφέρειας και κατάληξη το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Με μαζική κινητοποίηση απάντησαν όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι της Θεσσαλονίκης στα σχέδια της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Πρωτοφανής ήταν η συμμετοχή στη γενική απεργία των εμπόρων και των βιοτεχνών, οι οποίοι κατέβασαν ρολά στα καταστήματά τους όχι μόνο στο κέντρο της πόλης αλλά και στις γειτονιές. Οι επαγγελματίες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους και κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, τονίζοντας ότι τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση βάζουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ήρθαν εδώ, που δείχνουν την δυσαρέσκειά τους σε όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία δυστυχώς μας κλείνουν. Καλό είναι να καταλάβουν οι κυβερνώντες και όλοι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις ότι δυστυχώς δεν μπορούν να πληρώσουν τα συγκεκριμένα μέτρα. Σήμερα όλοι οι επιχειρηματίες, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όλοι οι επιστήμονες συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται για να καταδείξουμε τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν όλους μας και να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι πρέπει να αλλάξει η ρότα, γιατί δεν πάει άλλο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πρωτοφανές. Μετά από τη μεταπολίτευση νομίζουμε ότι είναι η μεγαλύτερη κινητοποίηση. Σήμερα είναι η μέρα αγώνα. Είναι η μέρα ευθύνης για όλους μας. Την ημέρα αυτή την αφιερώνουμε στους συναδέλφους μας. Στους συναδέλφους μας που χιλιάδες έκλεισαν τα τελευταία 5 χρόνια από τις πολιτικές των μνημονίων. Την αφιερώνουμε στους συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους γιατί δεν μπόρεσαν να αντέξουν αυτές τις βάρβαρες πολιτικές που έχουμε υποστεί από τις λογικές των μνημονίων. Είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στην ψήφιση, στην κατάθεση και ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και του φορολογικού, αλλά του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, το οποίο καταργεί τον ασφαλιστικό μας φορέα, τον ΟΑΕ, αυξάνει τις εισφορές, μειώνει τις συντάξεις και καταργεί τα κεκτημένα δικαιώματα που με μεγάλους αγώνες έχουμε κατακτήσει. Εξαιτίας των κινητοποιήσεων παρέλυσαν οι συγκοινωνίες στην πόλη, καθώς εκτός από την 24ωρη απεργία των εργαζομένων στον ΟΑΣΤ, χειρόφρενο τράβηξαν και οι οδηγοί των ταξί, οι οποίοι πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο. Στις απεργιακές συγκεντρώσεις συμμετείχαν με τα οχήματά τους και οι εκπαιδευτές από τις σχολές οδηγών, καθώς και οι βενζινοπόλες, οι οποίοι με απόφαση της Ομοσπονδίας τους κράτησαν κλειστά τα καταστήματά τους και με τα βιτία τους πραγματοποίησαν πορεία προς το ΙΜΑΘ. Σήμερα νομίζω ότι ο κλάδος ο δικός μας, αλλά και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι σήμερα εδώ μαζεμένοι, είναι πραγματικά μέσα στα τόσα χρόνια, ασχολούμαι πάνω από 10 χρόνια με τον συνδικαλισμό στο επάγγελμά μου, που βλέπω να έχουμε επιτέλους μία συνονόηση και να είμαστε όλοι μαζί σήμερα εδώ και να λέμε ότι αυτή η κατάσταση βλέπουμε ότι δεν βγαίνει πουθενά. Είναι κρίμα, είναι άδικο πολλοί άνθρωποι να έχουν δώσει ένα σωρό λεφτά και να έχουν επενδύσει για τα γερατιά τους
στο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο βλέπουμε ότι δυστυχώς μέρα με τη μέρα γκρεμίζεται. Διαμαρτυρόμαστε για την πιθανή κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή για το ασφαλιστικό. Θεωρούμε ότι αυτό θα είναι η ταφόπλακα του κλάδου. Ο κλάδος ήδη έχει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Έχει δεχθεί πολύ μεγάλες επιβαρύσεις και δεν μπορεί να αντέξει μια ακόμα παραπάνω. Δυναμικό παρόν στην απεργία έδωσαν οι επιστημονικοί φορείς της πόλης, οι οποίοι εδώ και 2 εβδομάδες έχουν μπει στο χώρο των κινητοποιήσεων, αλλά και οι αγρότες, οι οποίοι 1 εβδομάδα μετά τα εγγένεια της Αγκρότικα έβγαλαν για μια ακόμη φορά τα τρακτέρ τους στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Προς το παρόν διαβουλευόμαστε χωρίς να μπορούμε να συμφωνήσουμε σε τίποτα, γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα το Υπουργείο δεν έχει καταθέσει καμία συγκεκριμένη πρόταση. Κάνουμε διάλογο για το διάλογο, χωρίς να καταθέτει αριθμούς. Οι αριθμοί που προσπαθεί να ψελίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν στέκουν σε καμιά λογική. Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία στον αφανισμό των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων, γιατί τι άλλο είναι πέρα από αφανισμός το να πληρώνουμε 70 ευρώ για κάθε 100 ευρώ που εισπράττουμε, όταν αυτά τα 100 ευρώ είναι πλέον και δύσκολα να τα βγάλει κάποιος συνάδελφος μηχανικός ή κάποιος άλλος ελεύθερος επαγγελματίας επιστήμονας. Και σε αυτή την κατάσταση που έχουμε περιέλθει, δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα βάρη που θέλει να μας επιβάλλει η πολιτεία. Δεν θα υπάρχουν αγρότες στα χωριά μας, θα είναι υπνοτήρια. Δεν θα υπάρχουν αγρότες, θα υπάρχουν 2-3 σε κάθε χωριό και δεν θα μπορέσουν ούτε και αυτοί να αντέξουν. Αν λάβετε υπόψη σας ότι το μέγεθος αυτών των αγροτών και των μεγάλων που αυτή τη στιγμή είναι στον δρόμο είναι μικρότερο από αυτούς τους αγρότες που στη Γαλλία σήμερα, στην Βόρειο Γαλλία, στη Βρετάνη, βρίσκονται με μπλόκα αγροτών στους δρόμους. Είναι κλειστοί οι δρόμοι και από αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς είμαστε σε πολύ χειρότερη μοίρα. Για μας είναι ζήτημα επιβίωσης να μείνουμε στον δρόμο. Για μας είναι αγώνα ζωής αυτό που κάνουμε. Οι ξεχωριστές συγκεντρώσεις όλων των επαγγελματικών κλάδων κατέληξαν με πορείες στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου παρά την ένταση που επικρατούσε δεν σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια. Για πρώτη φορά είδαμε και κλειστές καφετέρειες σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της γενικής απεργίας. Με το σύνθημα «Κλείνουμε για να μην μας κλείσουν», οι ιδιοκτήτες καφέ έβαλαν για μία ημέρα λουκέτο στα καταστήματά τους, ζητώντας απόσυρση του νέου ασφαλιστικού. Η εικόνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί δεν θύμιζε σε τίποτα την καθημερινότητα της πόλης. Πρώτη φορά βλέπουμε τα μαγαζιά κλειστά. Πολύ ήρεμη πόλη. Θέλουμε να πιούμε ένα καφέ, προσπαθούμε να βρούμε ένα μαγαζί ανοιχτό. Άλλοι έψαχναν να πιούν ένα πρωινό καφέ, ενώ άλλοι μπορούσαν και χωρίς αυτόν. Δεν χρειάζεται. Έχουν πίνουν αρκετό καφέ, δεν χρειάζεται κι άλλο καφέ. Δεν πειράζει. Ας πιούν λιγότερο καφέ. Για πρώτη φορά οι επιχειρηματίες έβαλαν λουκέτο στα καταστήματά τους, αντιδρώντας στο νέο σχέδιο νόμου που αφορά το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Πολύ ωραίο. Θα κάνει μπαμ. Πολύ ωραίο. Θα κάνει μπαμ. Θα κάνει μπαμ, όντως. Πολύ καλό. Και πρέπει να ακουστεί αυτό στην πολιτική ζωή μας, γιατί έχουμε γίνει άνω κάτω. Πραγματικά. Στην πλατεία Αριστοτέλους και στην παραλιακή Λεωφόρο τα καφέ παρέμειναν κλειστά έως τις 5 το απόγευμα. Δεν υπάρχει δραχμίτσα κλειστή. Εδώ γύρισα όλο το τετράγωνο, όλα τα μαγαζιά κλειστά είναι. Ο κόσμος είναι σε απογοήτευση. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται και στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Το πρωί οι αγρότες δεν προχώρησαν σε κινητοποιήσεις ώστε να μην εμποδίσουν όσους ήθελαν να μετακινηθούν και να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια που οργανώθηκαν σε όλη τη χώρα. Όμως τις επόμενες ώρες και μέρες τα πράγματα αλλάζουν και οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται, καθώς στη χθεσινή πολύωρη συνάντηση της Πανελλήνιας Επιτροπής Αγροτών και Ακτινοτρόφων στην Κατερίνη, οι αγρότες αποφάσισαν 24ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών, αεροδρομίων, τελωνίων και λιμανιών από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο συνάδελφος Λεωνίδας Λιάμης θα μας δώσει τις πληροφορίες. Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε πριν πούμε για την απόφαση την χθεσινή της συντονιστικής που έγινε στην Κατερίνη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το τι, ποια είναι η εικόνα γύρω από την πόλη Θεσσαλονίκης, στα μπλόκα που είναι περιφερειακά της πόλης. Στον κόβο του αεροδρομίου, ο δρόμος είναι ανοιχτός αυτή την ώρα, όπως επίσης στα πράσινα φανάρια, στην αερογέφυρα της Θέρμης και στο Δερβαίνι. Σε όλα αυτά τα σημεία όμως, είτε αργότερα σήμερα το βράδυ είτε αύριο το πρωί, οι συνελεύσεις των αγροτών θα αποφασίσουν σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και με τη Διεύθυνση Τροχέας αν θα κατεβάσουν και τι ώρα αύριο τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με πιθανότερο προορισμό Μαρία το Λευκό Πύργο, όπου και θα πραγματοποιήσουν αυτή τη συμβολική μορφή διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Η δημοτική τηλεόραση παρακολουθεί τις εξελίξεις, Μαρία, και όποιες αποφάσεις ληφθούν θα ενημερώσουμε έγκαιρα τους Θεσσαλονικείς.
Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στα Διόδια Μαλγάρων η τοπική συντονιστική των αγροτών αποφάσισε και έχει αποκλείσει τη διέλευση των οχημάτων από το σημείο από τις 7 έως και τις 9 σήμερα το βράδυ. Όπως μας μεταφέρθηκε από τον εκπρόσωπο των αγροτών, τον κύριο Αχιλέα Καμπούρη, στην περιοχή από το μεσημέρι και μετά πολίτες και επαγγελματίες από κοινωνικές ομάδες διπλανών οικισμών έσπευσαν για συμπαράσταση και προκειμένου να αποφευθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα, καθώς εκεί οι αγρότες μαγείρεψαν και μοίρασαν φαγητό στο συγκεντρωμένο πλήθος, κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο ο δρόμος να παραμείνει κλειστός. Ανάλογη εικόνα, με πλήθος κόσμου δηλαδή να μετακινείται στον μπλόκο των αγροτών, μετά το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αλεξάνδρειας, είχαμε και στο κόμβο του Νησελίου Ημαθίας, όπου το ρεύμα της Εγνατίας Οδού προς τη Βέρεια παραμένει επαόριστον κλειστό από την περασμένη Δευτέρα. Στη Χαλκιδόνα τώρα η παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Έδεσας έμενε ανοιχτή σήμερα όλη την ημέρα, καθώς οι αγρότες από το εκεί μπλόκο πήγαν στο συλλαλητήριο στα Γιάννητσά. Αργότερα το βράδυ η συντονιστική της Χαλκιδόνας θα αποφασίσει τις περαιτέρω κινήσεις του μπλόκου από αύριο και μετά. Στην Πέλα οι αγρότες στη Σερβική Γέφυρα έκλεισαν το δρόμο από τις 2 στις 5 το απόγευμα, ενώ στο Μελίσι και το Μαυροβούνι συμβαλικός αποκλεισμός διεξάγεται αυτή την ώρα. Στο Τελωνείο Ευζώνων και Δοϊράνη, στο Κιλκής, οι αγρότες κρατούν αποκλεισμένους στους πεθοριακούς σταθμούς από τις 6 το απόγευμα και θα μείνει έτσι η εικόνα στις δύο αυτές πύλες έως τις 10 το βράδυ. Μάλιστα, εκεί οι αγρότες εξετάζουν την πιθανότητα αύριο να προχωρήσουν σε 12ωρο αποκλεισμό και των δύο τελωνιακών σταθμών. Στο Προμαχώνα, η διέλευση για τα φορτηγά και τις νταλίκες από και προς τη Βουλγαρία δεν είναι εφικτή από χθες το βράδυ, ενώ η απόφαση των αγροτών θα επανεξεταστεί αύριο στη σύσκεψή τους που έχει καθοριστεί για τις 11 το πρωί. Πρέπει να πούμε εδώ, Μαρία, πως το Βουλγαρικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει στείλει επιστολή διαμαρτυρίας. Είναι ενοχλημένο. Έστειλε λοιπόν επιστολή διαμαρτυρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση που επικρατεί στο Τελωνείο Προμαχώνα, όπου έχουν δημιουργηθεί μεγάλες φουρές φορτηγών και από τις δύο πλευρές του Τελωνίου, και στο βουλγαρικό και στο ελληνικό έδαφος. Με την επιστολή αυτή λοιπόν κατηγορεί τη χώρα μας ότι απέτυχε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη διακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων, ενώ επίσης έχει εκδώσει και οδηγία και προς τους Βούλγαρους πολίτες να αποφεύγουν την οδική πρόσβαση προς την Ελλάδα. Στη Δράμα, στο Τελωνείο Εξοχής, μετά από αποκλεισμό του δρόμου που διήρκησε από τις 12 ως τις 7, οι αγρότες έχουν ανοίξει τη δίωδο προς την Βουλγαρία και θα παραμείνει ελεύθερη η διακίνηση των οχημάτων όλη νύχτα αλλά και αύριο. Αντίθετα, στους μεθοριακούς σταθμούς Κήπων και Ορμενίου στον Εύρο, η απεργία των τελωνιακών δεν επέτρεψε την εκτόνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, παρότι οι αγρότες δεν εμπόδιζαν σήμερα την κίνηση των οχημάτων. Πριν κλείσω, Μαρία, να πούμε πως μεγάλα προβλήματα αναμένεται να προκληθούν στις μετακινήσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας από το μεσημέρι του Σαββάτου έως και το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς χθες το πανελλαδικό συντονιστικό των αγροτών, όπως πολύ σωστά επισήμανες νωρίτερα, που συγκλήθηκε στην Κατερίνη με συμμετοχή 63 μπλόκων από όλη την Ελλάδα, αποφάσισε να κλιμακώσει την κινητοποίηση του και να προκαλέσει 24ωρο blackout στους δρόμους, τα λιμάνια και τους μεθοριακούς σταθμούς, επαναφέροντας το αίτημα για απόσυρση του ασφαλιστικού και του φορολογικού νομοσχεδίου, ώστε να ξεκινήσει διάλογος από μηδενική βάση. Μαρία.